Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Έχουμε ήδη 2,5 μέσα. Η άλλη δυστυχώς ήταν χτυπημένη. Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι πραγματικά από τα προβλήματά μου. Είναι από αυτά τα οποία μπορώ να λύσω. Δηλαδή, πραγματικά με ευγνώμουν για τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Το τι θα φάω, ας πούμε. Το τι βίντεο θα κάνω. Το... Με έκλεισε ένας μαλάκας στον δρόμο. Ξέρεις, αυτά είναι τα εύκολα. Τα αυτά που πρέπει να προσέχεις, ξέρεις, για να μην γίνουν. Φυσιολογικά και νορμάλ προβλήματα. Είμαστε ήδη στις... Βάλαμε δύο. Είμαστε σύνολο τέσσερις, αν πεις ότι βάλαμε μισή και μισή. Τώρα ήταν η πέμπτη. Η έκτη. Όπως βλέπεις μπορεί να είναι χάλια απ' έξω, αλλά από μέσα είναι απίστευτα. Αν δεν είναι χτυπημένες είναι τέλειες. Βλέπεις. Δεν μπορώ να φάω μπανάνες. Δεν μπορώ να φάω μπανάνες. Μπορώ να φάω 20 chicken nuggets, 40 chicken nuggets. Να σε πείσουν στο Instagram για άλλες επίσης, αλλά δεν μπορώ να φάω μπανάνες. Με θα πάω στην τελέτα μέσος. Οπ. Αυτά. Όχι, αυτή πρέπει να είναι 8. Αυτή εδώ είναι 9. Ναι. Γιατί είχα 10 στο σύνολο και χάσαμε. Όχι, πρέπει να είναι 8. Γιατί χάσαμε μισή και μισή. Και φέρνω άλλες 2. Άλλες 3. Κατάλαβες, φίλε. Κατάλαβα να λες. Πραγματικά εύχομαι να μην χτυπάγανε τις μπανάνες μου πριν τις αγοράσω, δηλαδή. Γι' αυτό τις πλάνε πράσινες, ρε φίλε, για να τις παίρνεις χτυπημένες και να τρώγονται. Μπορεί να τις φας σαν κανονικό φρούτο, δηλαδή όριμες. Έξω ποτέ κόκκινα μήλα όταν είναι πράσινα. Όχι. Άρα γιατί τρως μπανάνες όταν είναι πράσινες. Όταν είναι κίτρινες. Όταν δεν έχουν οριμάσει κανονικά. Δεν είναι χαζό, ρε φίλε. Είναι χαζό. Λοιπόν, θα πούμε σύνολο 11 μπανάνες. Όχι ιδιαίτερα μεγάλες. Μέτρες προς μεσαίες. Και ζάχαρη. Ζάχαρη. Να τι. Οκ, αυτό τελείωσε. Αλλά στο σπίτι μου υπάρχει πάντοτε κάτι γλυκό, οπότε έχουμε ζάχαρη. Αυτή είναι βιολογική από ζαχαροκάλαμο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα καλύτερη από τη συμβατική ζάχαρη. Που σημαίνει ότι είναι κάτι θετικό για μας. Που σημαίνει ότι... Okay. Σήμερα είναι Σάββατο, οπότε μπορώ να το ρίξω λίγο έξω. Θα έχω λίγη περισσότερη ζάχαρη. Κοίτα. Βιολογική. Για όσους κλαίγονται, υπάρχει και βιολογική ζάχαρη. Αυτή είναι η μάρκα. Not sponsored. Το πήρα, το αγόρασα για να το δείξω απλώς. Με δικά μου χρήματα. Και για σήμερα έχουμε raspberry. Τα πιο ωραία μούρα κατά τη γνώμη μου. Τα πιο γευστικά. Τα πιο γευστικά σίγουρα. Επιστρέφουμε τα raspberry. Είναι και αυτά εξημερωμένα δυστυχώς. Δεν είναι σαν τα άγρια βατόμουρα την πρώτη φορά. Στο δεύτερο βίντεο από το τι έφαγα σήμερα. Τα οποία, εντάξει, ήταν μάχη αυτό το πράγμα. Κοίταξε τώρα εδώ. Έχεις μια ζωγραφιά μπροστά σου. Κοίτα. Κοίτα. Όχι, εγώ μόνο chicken nugget μπορώ να τρώω, man. Δεν μπορώ να τρώω αυτά. Δεν γίνεται. Μόνο chicken nugget. Μόνο ψόφιο κοτόπουλο. Τα οποία είναι
Και αυτά πολύ έξυπνα ζώα. Ξέρεις ότι μπορεί να αναγνωρίσουν 100 διαφορετικά κοτόπουλα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ. Δηλαδή δεν του έχουμε αφήσει το περιθώριο να εξελιχθούν με αυτό το πράγμα που γίνεται. Σκέψτε να μπορούσα να μιλήσει με ένα κοτόπουλο. Πραγματικά. Θα σα έπαιρνε και θα σα σήκωνα στο στυλότερο φίλο. Είναι παράδεκτο. Είναι παράδεκτο. Αρκετά με το δικό μου παραλήρημα. Okay, πιστεύω ότι με αυτά θα έχουμε την απαραίτητη γευστική εμπειρία. Δεν υπάρχει κάποιος να με τραβάει αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα κάποιος να κρατάει το κινητό, αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Κάνεις αυτό που μπορείς. Και πάμε στο blender. Μην ξεχνάς, το γεμίζεις μέχρι πάνω με νερό πριν το βάλεις για να γίνει, ξέρεις, σαν smoothie, σαν κάτι ωραίο. Είμαστε εδώ πέρα. Μπορείς να διακρίνεις. Κοίταξε πόσο μαγικό είναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Σε μερικά δευτερόλεπτα τι γίνεται. Τέλειο. Και τώρα παίρνει το χρώμα που πρέπει. Ούτε να το μάντευα ρε φίλε, ούτε να το μάντευα. Τελευταία. Ασορτή καλαμάκι για την αντίθεση. Ρε φίλε, κοίταξε. Αν δεν σου αρέσει αυτό, πραγματικά. Μου για μένα είναι ο παράδεισος στη γη. Ωραία. Αν δεν σου αρέσει, πραγματικά πρέπει να αξιολογήσεις το νόημα της ζωής για σένα. Πραγματικά πρέπει να δεις. Πρέπει να ξαναξιολογήσεις τα πράγματα. Πρέπει να βαριέσαι να ζεις πλέον. Αν δεν σου αρέσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δοκίμασέ το. Θα κάνεις. Θα πάθεις νευρικό κλονισμό αν είσαι στην κατηγορία που αναφέρω. Δεν είσαι κακός άνθρωπος, απλώς δεν έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επίγειας εμπειρίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φάω. Τα πράγματα στη τσάντα και το σούπερ μάρκετ έτοιμο. Έτσι πας σπίτι, δεν ψωνίζεις και στα φέρνει. Δεν πας με το αυτοκίνητο. Δεν θα πάρεις όλο το σούπερ μάρκετ να πας με το αυτοκίνητο. Καλά τα λέω. Κάτω. Απλά κάτω. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πλαστικό και να κύκλωσε ό,τι πλαστικό χρησιμοποιήσεις. Τόσο απλά.
Και συνεχίζουμε. Για μεσημεριανό, τι έχουμε για μεσημεριανό? Λοιπόν, έχουμε μακαρόνια, είναι περίπου κάτι παραπάνω από μισό πακέτο. Περίπου 300 γραμμάρια καλαμπόκι. Είναι μισό πακέτο επίσης. Popcorn για αρχή. Και όπως βλέπεις είναι πατάτες τηγανιτές. Κοίταξε, τώρα συγκεκριμένες είναι το χειρότερο vegan γεύμα που μπορείς να πάρεις. Σήμερα είναι... σήμερα είναι το γεύμα που ήθελα να φάω. Μία φορά στο τόσο, μία φορά στα χιλιάδια μπορείς να φας και λάδι αν θέλεις. Αν δεν θέλεις πάλι δεν χρειάζεται. Αλλά ξεκίνα να κόβεις το κρέας, ξεκίνα να κόβεις τα γαλακτοκομικά. Ξεκίνητα, είναι τα χειρότερα, πραγματικά. Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις vegan, δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο. Ό,τι πιο εύκολο. Είναι από τις πιο εύκολες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου με το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τελεία. Κάποιος άφησε εδώ πέρα 4 γατάκια, το ένα το δώσαμε. Έχουν μείνει 3. Αν μπορεί κάποιος να πάρει κάτι, ας μου το πει, ας μου το γράψει κάτω, θα βρούμε πώς μπορεί να το πάρει. Προκειμένου να το πάρει κάποιος, το πάω και εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ας το πάρει κάποιος, είναι κρίμα. Ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτό το βίντεο, τι έφαγα σήμερα ουσιαστικά? Δεν μπορώ να πω, καλό το καλαμπόκι, καλές μπανάνες, καλά τα μούρα, καλά όλα αυτά, αλλά αυτό το πράγμα που έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό, που έχω ξέρεις, που έχω κάτσει και έχω βάλει ας πούμε τον εαυτό μου στη γωνία και βλέπω τι μου αρέσει και δεν μου αρέσει, τι θέλω, τι δεν θέλω. Θα έχουμε διάφορους θορύβους στο βίντεο, είναι 2 γάτες και ένα σκύλος. Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι δεν προέρχεται από μένα, τα χέρια μου είναι εδώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν που δεν μπορώ να κάνω πλέον, δεν μπορώ να φέρω τον εαυτό μου στη θέση να το κάνω με τίποτα, δεν γίνεται να... Δεν μπορώ να... Έχω σταματήσει πλέον να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι να κάνω, αυτό που περιμένουν οι άλλοι από μένα να κάνω, αυτό που περιμένει ξέρεις. Είτε είναι ο εργοδότης, είτε είναι ο γονιός σου, είτε είναι ο φίλος σου, είτε είναι... Δεν ξέρω γιατί. Για πολύ καιρό δεν έκανα αυτό που ήθελα εγώ και... Είσαι πραγματικά πολύ μίζερος αν δεν κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ. Δηλαδή είναι το χειρότερο, χειρότερο, χειρότερο όλων που έχεις να κάνεις. Που κάνεις τον εαυτό σου. Γιατί το λέω αυτό, εγώ πλέον δεν μπορώ να περάσω λεπτό, δεν μπορώ να περάσω δευτερόλεπτο χωρίς να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή με... Τι σκάτα κάνω εδώ πέρα, γιατί είμαι, γιατί βρίσκομαι σε αυτό το σημείο να βγάζω υποτίθεται κέρδος για κάποιον άλλο και όχι για τον εαυτό μου και όχι για να γίνω καλύτερος. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτό. Και κάθε μέρα το νιώθεις στην ψυχή σου ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν σε γεμίζει. Κάνεις κάτι το οποίο σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις κάτι άλλο. Ό,τι σου κάνεις, αυτό το κάτι που κάνεις, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται χρόνο σε λάθος ανθρώπους, λες τι σκατά κάνω εγώ, τι σκατά κάνω εδώ πέρα. Ξέρω και άλλες λέξεις που πάνε με αυτό. Ξέρεις πόσες λέξεις πάνε με το αυτό. Και πιστεύω ότι στη ζωή σου πρέπει να το καταλάβεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πραγματικά που συνάντησα αυτούς τους ανθρώπους, τους λάθους ανθρώπους για παρέα, τους σωστούς ανθρώπους για μαθήματα. Ίσως. Γάτα. Τους σωστούς ανθρώπους για μαθήματα. Ναι, μπορείς να το πεις έτσι. Μπορείς να το πεις έτσι. Και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη που έκανες χθες. Δηλαδή να γίνεις αυτό που λέμε καλύτερος άνθρωπος. Να κάψε τα πλοία. Αν έχεις πάει σε ένα νησί και θες να γλιτώσεις, θες να κερδίσεις τον πόλεμο και έχεις πάει με πλοίο, κάψε τα πλοία. Δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής. Αν θες να εστιάσεις αυτό που θέλεις να κάνεις, πρέπει εν τέλει να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Δεν ζεις παραπάνω. Δεν μπορείς να επιστρέψεις τη μέρα που έχασες. Κάθε μέρα μετράει. Δεν μετράει μόνο το Σάββατο, Κυριακή. Μετράει και η Δευτέρα. Μετράει και η Τρίτη. Μετράει Τετάρτη, Πέμπτη. Που είναι απλά ονόματα. Διαφορετικά, αν το καλοσκεφτείς, είναι οι μέρες σου μέχρι να πεθάνεις. Που είναι το φυσιολογικό. Είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζεις για πάντα. Μακάρι να μπορείς να ζεις, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται. Οπότε πρέπει ο καιρός που έχουμε εδώ πέρα να το αξιολογήσεις στο μέγιστο. Όχι στο ελάχιστο. Δηλαδή. Να μην τον αξιοποιεί για κάποιον άλλο. Εκτός και αν σε γεμίζει αυτό. Αν σε γεμίζει αυτό, μπορείς να το κάνεις. Αλλά θα δεις ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος. Και δεν είναι ικανοποιημένος γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει.
Πώς το λέει, αγοράζουμε τα λάθος πράγματα για να εντυπωσιάσουμε τους λάθος ανθρώπους. Πόσο αντιστοιχεί αυτή η πράξη σε πολλές καταστάσεις που έχουμε φέρει τον εαυτό μας, που έχω φέρει τον εαυτό μου, αλλά έχω παρατηρήσει ότι δεν ανήκω σε αυτό το σύστημα. Δεν ανήκω στο σύστημα ότι λειτουργείς με καφέ, τρέφεσαι με ζώα. Η μόνη διασκέδασή σου έξω είναι το κλαμπ, ξέρω, και που θα πας να γίνεις χάλια και ό,τι σκατά προμοτάρουν το τάδε φεστιβάλ και το τάδε το ένα και το τάδε το άλλο. Έχουμε 4.000 προβλήματα και αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, είναι αυτό που κάνεις τώρα. Μάλλον όχι. Και αυτό που σκέφτεσαι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν κάνεις αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που θέλεις να κάνεις. Και δεν σου μένει χρόνος για να σκεφτείς και τι χρειάζεται να γίνει για τον πλανήτη, τι χρειάζεται να γίνει για τα ζώα, τι χρειάζεται να γίνει για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Πώς να μείνει χρόνος, όταν δεν έχεις ενέργεια. Μπορώ να πω ότι προέρχομαι από αυτό το παρελθόν. Είναι αναμενόμενο ότι αν το κάνεις λάθος, θα γίνεται λάθος. Αν σε μια Ferrari βάζεις πετρέλαιο, πόσο εύκολο να λειτουργήσει. Και στον άνθρωπο είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, αν βάζεις χαλασμένη βενζίνη, ας το πούμε, για αρκετό καιρό στην Ferrari, με το να έβαζες καθαρή βενζίνη, σωστό καύσιμο, άστη βενζίνη, σωστό καύσιμο, με τον έβαζε το σχεδόν λάθος, όχι σχεδόν λάθος, είναι απόλυτα λάθος. Είναι απόλυτα λάθος. Η χοληστερίνη δυστυχώς και ευτυχώς για τα ζώα δεν κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν κάνει. Να σου πω τι κάνει, να μου πεις ότι δεν κάνει γιατί έχει κοινότητες, γιατί τα φυτά νιώθουν πόνο. Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ, ας μην το ξαναδώ στα comment από κάτω αυτό, τα σχόλιά μου. Τα φυτά νιώθουν πόνο. Τα φυτά αντιδρούν σε ρεθίσματα από το περιβάλλον. Μπορείς να το συγκρίνεις με ένα γουρούνι το οποίο τρέχει με το κομμένο λαιμό του, δηλαδή. Σε παρακαλώ, είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πάρεις από αυτό το βίντεο. Πιο σημαντικό. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Μην, σε παρακαλώ, μην περάσει η μέρα, μην περάσει δευτερόλεπτο που δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, like αν σου άρεσε το βίντεο, dislike αν δεν σου άρεσε το βίντεο και γιατί δεν σου άρεσε το βίντεο. Πολύ σημαντικό κομμάτι για το βίντεο. 3 γατάκια. Ήταν 4 γατάκια. Έχουν μείνει 3 γατάκια. Όποιος θέλει γατάκι, όποιος μπορεί να διατηρήσει γατάκι, πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει ένα γατάκι και να δει τι χρειάζεται ένα γατάκι να ασχοληθεί μαζί του, ας μου πει. Περίπου 400 γραμμάρια μπρόκολο. Αυτό το λέω, αλλά μπορείς να σε φας όσο θέλεις και όσο θέλεις. Αυτά απλά λέω τις ποσότητες που έβαλα εγώ. Θα φτιάξω λίγα μακαρόνια ακόμα μετά από αυτό. Και θα κοιμηθώ. Αυτά τελείωσαν. Not sponsored. Πώς είναι, ρε?